τόση ώρα που παρακολουθούμε το βίντεο και έχεις ξεκαρδίσει τα γέλια. Εντάξει, τι μου θυμήσατε τώρα, Πρία μου, διαφημίσεις. Τι σου έκανε περισσότερη εντύπωση. Σε είδα, ξεκαρδίστηκε στη διαφήμιση. Πώς τη διαφήμιση, θα ξεκινήσω από αυτό. Ήταν μια διαφήμιση, με έκανε δουλειά, το οποίο όταν ήμουν μέσα στο παιχνίδι διέρευσε. Απλά το ανακάλυψαν κάποιοι κακοπροαίρετοι, να το πω έτσι, και άρχισαν να λένε διάφορα. Βέβαια δεν με πείραξε καθόλου. Πριν πόσο καιρό είχες κάνει αυτή τη διαφήμιση? Το καλοκαίρι, λίγο πριν πω στο παιχνίδι ήταν. Αλλά δεν με πείραξε ιδιαίτερα. Εσένα σε είχαν ενημερώσει ότι πας να διαφημίσεις, έτσι δεν είναι? Ναι, εντάξει. Και δεν ένιωσα πολύ βολικά. Τους ήξερα και όλους ανθρώπους, γιατί ήξερα τον γιο του ιδιοκτήτη και μου είχαν πει ότι θέλουν να αλλάξουν λίγο και το στυλ και το ύφος και αυτά. Και θεωρώ ότι ένα μοντέλο, από τη στιγμή που παίρνει ρόλους, μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλους τους ρόλους που της δίνουν. Δεν θεωρείτε έκανα κάτι περισσότερο από αυτό που βλέπετε κι εσείς. Έχεις σκεφτεί ποτέ μήπως το περιεχόμενο των διαφημίσεων που θα κάνεις μπορεί να σε στιγματίσει, να σου κλέψει, ας πούμε, άλλους πελάτες αργότερα? Δεν θεωρώ ότι μου έκανε κακό στην πορεία, γιατί ήδη βλέπω ότι ο κόσμος και οι πελάτες έχουν δείξει την προτίμησή τους και έχω δουλειές, ευτυχώς, μετά το παιχνίδι. Απλά, εντάξει, ήταν πιο πολύ για τους δημοσιογράφους και για τα μεσημεριανά πιο πολύ, ουσιαστικά, για να ασχοληθούν με κάτι. Ναι. Σε πείραξε? Έγινε την επόμενη μέρα που βγήκα. Είχα στεναχωρηθεί, γιατί είχε βγει και αυτό με τις σαμπάνιες παράλληλα. Προσπάθησα να το προωθήσουν στον κόσμο πολύ διαφορετικά από την πραγματικότητα. Και πες μου λίγο για αυτό το περιστατικό στη Μύκονο. Είναι πολύ παλιό το βίντεο. Ναι, είναι πολύ παλιό. Είχα, τέλος πάντων, σχέση με αυτή η σχέση που είπανε, που δείξατε τώρα. Δεν ήταν η πρόσφατη αυτή που σας... Όχι, είναι η τελευταία μου σχέση, γιατί είχα 4,5 χρόνια όταν ήμουν και στο παιχνίδι. Και ήταν στην αρχή, τους πρώτους μήνες αυτό. Είχαμε πάει Μύκονο, διασκεδάσαμε και έγινε όλο αυτό. Μας πέτυχε ο φακός. Έχουμε τελειώσει τη σχέση μας από τον Νοέμβρη σχεδόν. Απλά δεν το είχαμε βγάλει παρέξω και δεν θέλαμε να πάρει τέτοια δημοσιότητα, αλλά τελικά... Είχες περάσει με πόσα, ναι? Με τρία. Με τρία. Ποιος είχε κόψει? Η Ιλιάνα. Η Ιλιάνα. Θυμάσαι για ποιο λόγο, δεν της άρεσες? Εννοείται. Δεν ξεχνιέται αυτό. Τι ήταν, ε? Μου είχε πει ότι το μόνο που βλέπει σε μένα είναι δύο στήθη. Το στήθος είναι φυσικό? Όχι, δεν είναι φυσικό, αλλά αν θεωρώ ότι αν δεν το έλεγα, δεν θα το καταλάβαιναν κιόλας. Τηλεόραση θα έκανες? Δεν ξέρω αν το έχω. Δεν ξέρω αν έχω τέτοια απήχηση ώστε να μου γινόταν κάποια πρόταση. Εγώ θα ήθελα, δεν το κρύβω. Τι είναι αυτό που μπορεί να έχει διαβάσει, ας πούμε, και να... Αυτό τότε με τις σαμπάνιες, ας πούμε, είχα δει τίτλο να γράφει το αμαρτωλό παρελθόν της Ειρήνης που την καίει. Και με παρουσίασαν σαν... Σαν βίζιτα, ας πούμε. Εννοήσουν με το αγόρι σου, ουσιαστικά, ναι. Έτσι. Αυτό. Παιδιά, τι ήταν τόσο έντονο με τις σαμπάνιες και αισθάνθηκε ότι την παρουσίαζαν? Ήτανε πάρα πολύ άβολες οι εικόνες. Εμείς είχαμε επιλέξει τότε να μην το δείξουμε. Όχι, όχι, δεν θέλω να δω, Ελένα, μου τις εικόνες. Το είχαμε επιλέξει, το είχαμε αποφασίσει. Ήτανε πάρα πολύ άβολο, γιατί ήταν σε κάποια μπαρ στη Μύκονο και οι εικόνες ήταν ελαφρώς. Συγγνώμη που το λέω, αλλά ήταν ελαφρώς χυδαίο όλο το σκηνικό με τις σαμπάνιες. Και είχαμε επιλέξει τότε, παιδιά, να μην το δείξουμε. Για να μην τις στεναχωρήσουμε. Γιατί τώρα αυτό δεν έχει και τόσο πλάκα, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Γιατί ναι, προφανώς. Ήταν και το κορίτσι με το πουρο. Ναι. Την είδαμε τις προάλλες, ήταν στο περιοδικό γιου. Προφανώς όμως άλλη σχέση από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, είναι ο νέος της σύντροφος. Είναι ο νέος σύντροφος. Γιατί... Καλά, αυτό δεν έχει σημασία. Είναι ο κορίτσι. Είναι, ναι, όχι, όχι. Είναι ο κορίτσι. Και για αυτά που λες τώρα, για τις σαμπάνιες και τα λοιπά.